οδηγείται η ναύπακτος. Παίρνει θέση ναύπακτος. Πάμε για την εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας. Έχει δοδεί εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας με αναπήδημα η Γογό. Για την πρωτοπορία έρχεται ο Δούριος. Θέλει να διεκδικήσει την πρωτοπορία, όμως προσπαθεί και ο Θάλης να είναι κοντά του. Απ' έξω και η Μπεκαπόν βελτιώνει θέση. Ο Χάγκριντ επίσης τώρα βελτιώνει θέση. Απ' έξω είναι και η Ναύπακτος, η Αναστασία Κέν και μείνει αρκετά πίσω. Η Γογό με τον Θαλή να συγκαλπάζει την πρωτοπορία. Μαζί με τον Δούριο έρχεται ο Χάγκριντ, ο οποίος βρήκε τον διάδρομο να πλασαριστεί στην τρίτη θέση. Απ' έξω τρέχει και η Μπεκαπόν. Πιο πίσω είναι η Αναστασία Κέν, η Ναύπακτος, η Γογό και πολύ πίσω ο Μιγιώτης Λάζαρος. Ο Δούριος κάνει την επίθεσή του και αναπεράσει ελαφρώς την πρωτοπορία. Πιεζόμενος όμως και μάλιστα δείχνει με εύκολο τρόπο ο Χάγκριντ. Εσωτερικά πάντα είναι και ο Θαλής. Η Μπεκαπόν, η οποία τρέχει εξωτερικά, προσπαθεί και αυτή να πλασαριστεί στους πρώτους. Με το Θαλή τώρα να παίρνει πλεονέκτημα. Ο Χάγκριντ φαίνεται να είναι ο δυνατός. Πιο πίσω μένει από δυνάμεις ο Δούριος. Η Μπεκαπόν προσπαθεί και αυτή να πλασαριστεί κάπου εκεί κοντά. Ο Χάγκριντ κάνει την επίθεση του, πάει στην πρωτοπορία. Η Μπεκαπόν εξωτερικά θέλει να κάνει φίνιση, να περάσει στη δεύτερη θέση εις βάρος του Θαλή, καθώς ο Χάγκριντ είναι μπροστά. Ο Θαλής εσωτερικά, η Μπεκαπόν εξωτερικά. Χάγκριντ στην πρωτοπορία θέλει να επιστρέψει κάπως εσωτερικά και ο Θαλής και η Μπεκαπόν, καθώς ο Χάγκριντ θα κερδίσει καθαρά με τον Θαλή την Μπεκαπόν και την Ναύπακτο στην τέταρτη θέση. Υποστηρίχθηκε αρκετά στο τέλος ο Χάγκριντ, ξεκάθαρο πρώτο φαβορί, 1,90. Τον Θαλή τερματίζεται λίγα στη δεύτερη θέση, Μπεκαπόν που έτρεχε έτσι εξωτερικά, τερματίζει τρίτη και πιο πίσω η Ναύπακτος. Εδώ ο Χάγκριντ